Θα ξεκινήσω με το ζήτημα της Ουκρανίας, τη σκιά που ρίχνει η σύραξη αυτή και στην Ευρώπη και βέβαια και στην αίθουσα. Πρόκειται για μια ώρα μαύρη, αν θα μου επιτρέψετε να πω. Η Ελλάδα έχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είπα και χθες, βασικές αρχές επί της βάσης των οποίων κινείται στην εξωτερική της πολιτική. Το ανθρωπιστικό δίκαιο, το απαραβίαστο της ενταυκής ακεραιότητας, η συμμόρφωση προς τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί τη βάση αυτών των αρχών πορευόμαστε. Στο ανθρωπιστικό επίπεδο δεν μπορεί παρά να μας προκαλούν φρίκη οι σκηνές που μεταδίδει ο τηλεοπτικός φακός από την Ουκρανία. Μητέρες, παιδιά, βομβαρδισμός με ευτηρίων, η ρωσική εισβολή δημιούργησε πάρα πολλά θύματα. Θύματα επίσης μεταξύ της ελληνικής μειονότητας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω θερμά όλες τις πτέρυγες βουλής με αυτή την ευκαιρία για τα αισθήματα τα οποία εκφράσατε για τους Έλληνες διπλωματικούς και συγκεκριμένα για τον πρόξενό μας στη Μαριούπολη, ο οποίος αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι στο δρόμο της επιστροφής. Δεν έχει έννοια να σας πω σε ποιο ακριβώς σημείο. Η πρόβλεψη ήταν να πάει στη Ζαπορίζια, όπως σας είπα χθες. Η Ζαπορίζια βομβαρδίστηκε σήμερα το πρωί, χρειάστηκε μια αλλαγή σχεδίου, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι το αργότερο μέχρι το αύριο το βράδυ θα είναι εντός των Ευρωπαϊκών Συνόρων. Θα μου επιτρέψετε όμως να επεκταθώ λίγο στην Ουκρανία. Καταρχήν, επί του πολιτικού θέματος, ενημέρωσε το σώμα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νομίζω επί τη βάση εκείνης της συζήτησης υπήρξε και μια ευρύτερη κατανόηση στις αρχές που εκπροσωπεί η ελληνική εξωτερική πολιτική, τις οποίες προηγουμένως και ανέπτυξαν. Τέθηκαν όμως διάφορα θέματα στην αίθουσα, τα οποία θα ήθελα να έχουμε μια συνεννόηση μεταξύ μας, ακριβώς επειδή τα ζητήματα είναι σοβαρά, όσον αφορά το εάν η κυβέρνηση προσπάθησε να περιορίσει τις συνέπειες του γεγονότος. Δεν θα σταθώ στα όσα, ας μην τα χαρακτηρίσω, έχουν γραφεί κατά καιρούς, από το ότι εγώ ζήτησα από τον κύριο Λαυρόφ να πανέμβει στις διαφορές Ελλάδος-Τουρκίας ή διάφορα άλλα κλίνα θύματα. Νομίζω ότι δεν αξίζουν κανέναν ιδιαίτερο σχολιασμό. Όσον αφορά όμως το πλαίσιο των προειδοποιήσεων και προς τους Έλληνες υπηκόους και προς την ελληνική ομογένεια, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εσκύψετε στις σαφείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρώτη έγινε τις 11 Φεβρουαρίου, με την οποία συστήσαμε στους Έλληνες που ταξιδεύουν στην Ουκρανία να έχουν άμεση επαφή με τις διπλωματικές μας αποστολές. Στις 14 εκδώσαμε δεύτερη ανακοίνωση, με την οποία είπαμε στους Έλληνες να μην πηγαίνουν στην Ουκρανία και συμβουλεύσαμε τους Έλληνες που είναι στην Ουκρανία να αποχωρήσουν και να έρθουν σε επαφή με τις αρχές μας. Θυμίζω ότι το ταξίδι μου στη Μόσχα έγινε μετά από αυτό, έγινε στις 18. Και στις 24 εκδώσαμε δεύτερη ανακοίνωση, μετά από σύσκεψη στην οποία ήταν και ο Υφυπουργός ο κ. Κατσανιώτης, στην οποία με εντονότερο ύφος ζητούσαμε από τους Έλληνες να φύγουν από την Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά σας λέω, αν λάβετε υπόψη ότι επισκέφθηκα και τη Μαριούπολη και συνομίλησα με τον Δημήτρο Κουλέμπα, τον Ουκρανό ομόλογό μου, με τον οποίο διατηρώ και μια καλή προσωπική σχέση, αλλά και επισκέφθηκα τη Μόσχα και είδα τον κύριο Λαυρόφ, δεν ξέρω τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να βοηθήσει την ελληνική μειονότητα. Μέχρι τώρα που συζητάμε, και τους Έλληνες υπηκόους ήταν εκεί, μέχρι τώρα που συζητάμε, έχουμε εκτελέσει 5 επιχειρήσεις εκενώσεων. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε και μια έκτη, τον όστο 6. Εάν υπήρχε όλο αυτό το διάστημα κάτι παραπάνω που οποιοδήποτε έκρινε ότι θα μπορούσε να γίνει, νομίζω ότι το ορθό θα ήταν κατ' ελάχιστον να είχε ελεγχθεί. Εκτός αν κανείς οραματίζεται, γιατί ακούστηκαν
όχι εντός της αιθούσας, αλλά εκτός αυτής διάφορα, τα οποία αγγίζουν το όριο της αστειότητας, αν κανείς ανατρέχει το 1919, όταν ο Κωνσταντίνος Νίδαρα αποβιβάστηκε επικεφαλής του πρώτου σώματος στρατού στην Οδυσσό. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, μια τραγική στιγμή. Το ελάχιστο που οφείλουμε όλοι είναι την απόλυτη σοβαρότητα. Έρχομαι επίσης στα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα όσον αφορά την ευρύτερη εξωτερική πολιτική, πριν καταλήξω στο ζήτημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της συμφωνίας την οποία συζητάμε σήμερα και της οποίας με επάρκεια, όπως και χθες, τοποθετήθηκε ο εισηγητής μας, ο κύριος Ηλίας Νικολακόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα ασκεί μια πράγματι ευρύτερη πολιτική. Κύριε Βούτση, έχετε δίκιο. Όχι εκτός των αρχών της, αλλά ευρύτερη. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας παρατηρήσω ότι και η ανθρωπότητα μέσω των τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης έχει συρρυκνωθεί. Η Ελλάδα το 1974, το 1975, το 1976 είναι προφανές ότι δεν είχε τις ίδιες ανάγκες με την Ελλάδα του 20, 21, 22. Έχει αλλάξει η ανθρωπότητα. Αν θέλετε, έχουν αλλάξει και οι ιστορικοί μας συνομιλητές. Πού βρισκόταν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80? Πού βρισκόταν η Τουρκία? Η Ρωσία δεν υπήρχε, ήταν η Σοβιετική Ένωση ακόμη. Πώς ζητάτε λοιπόν από την ελληνική εξωτερική πολιτική να μείνει εκεί που ήταν τη δεκαετία του 80? Στην πραγματικότητα αυτό θα αποτελούσε μέγα στουρθοκαμιλισμό. Το ερώτημα που χρειάζεται να τεθεί και να απαντηθεί από κάθε κυβέρνηση, κάθε έθνος, κάθε λαό, είναι πώς θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Και βεβαίως ορθά λέχθηκε στην αίθουσα ότι η Ελλάδα δεν ασκεί μια πολιτική αντιδιαστολής προς την Τουρκία. Έχουμε μια αυτοτελή πολιτική με τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες, με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με τις δικές μας αρχές, όπου βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη απολύτως την υπαρκτή τουρκική απειλή. Αλλά δεν προσδιοριζόμαστε από αυτό, δεν ασκούμε μια αντιτουρκική πολιτική. Και πράγματι, κύριε Βίτσα, όλοι ευχόμαστε να έρθει η στιγμή που θα μπορούσε η Τουρκία να φύγει από τις παράλογες αξιώσεις της, να επιληθούν οι διαφορές και να ζήσουμε μαζί, και έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να υπάρξει μια εκρηκτική δυναμική σταθερότητας, ασφάλειας στην οικονομία παντού από μια τέτοια συνεννόηση. Και βεβαίως φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο αυτό να το δούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αλλά δεν πάω να το εύχομαι. Και η κυβέρνηση και νομίζω όλοι μας. Αλλά η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτό το νέο περιβάλλον, το ευρύ περιβάλλον. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, αν δείτε τη σελίδα του Υπουργείου χθες, το πρωί συνομίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, το απόγευμα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Μεθαύριο θα πάω στη Νέα Υόρκη να δω τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Ουκρανικό, για το Λιβικό, για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Και την Δευτέρα το βράδυ θα πάω στην Ινδία για να δω τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας. Βεβαίως όλα αυτά το 80 θα ακουγόντουσαν διαπλανητικά. Αλλά αυτή είναι η εξωτερική πολιτική την οποία απαιτεί η συγκυρία. Και βεβαίως δεν υπήρχε στρατηγικός ορίζοντας της χώρας στο Περσικό κόλπο, όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος προηγουμένως, όπως τον μάθαμε να λέγεται παλιά. Δεν υπήρχε. Ήταν εκτός του ορίζοντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τότε. Αλλά τώρα οφείλει να είναι. Διότι και ευκαιρίες και απειλές εκπηγάζουν από τον ευρύτερο χώρο. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη συμφωνία που έχετε σήμερα ενώπιόν μας. Και ορθά, κύριε Λοβέρδο, συμφωνώ πολύ μαζί σας τελευταία και ανησυχώ. Ορθά παρατηρήσατε ότι δεν είναι σύνηθες να έρχεται μια αμυντική συμφωνία με μια χώρα που είναι ίσως από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στον ευρύτερο αραβικό κόσμο. Δεν μπορεί αυτό να το περνάμε ως κάτι το αυτονόητο. Δεν υπογράφονται κάθε μέρα αμυντικές συμφωνίες. Και σας είπα και στην Ολομέλεια, και δεν το συσχετίζω με την Τουρκία, γιατί δεν πρέπει να συσχετιστεί με την Τουρκία. Σας παρακάλεσα όμως να παρατηρήσετε ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, 4 εμμυρατινά F-16 Block 60 με 130 άτομα προσωπικό ήταν στο αεροδρόμιο των Χανίων.
Όπως επίσης σας παρακαλώ, μην πέσετε στον πειρασμό να θεωρείτε οτιδήποτε κάνει η χώρα κάτω από ένα φακό ενός ιονί αντιτουρκισμού. Δεν χρειάζεται αυτό. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας, να συνομιλούν με την Τουρκία. Μας ενδιαφέρει να συνομιλούν με την Τουρκία, να συνάπτουν συμφωνίες με την Τουρκία. Διότι έτσι η Τουρκία ακούει αυτά που πρέπει να ακούσει. Και αν η Τουρκία στρέψει και έρθει στην παράταξη των χωρών που αποδέχονται το διεθνές δίκαιο, που αποδέχονται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που αποδέχονται το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που δεν απειλούν άλλα κράτη με χρήση βίας, τόσο το καλύτερο για την Τουρκία, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Είναι θετικό να τα ακούει αυτά η Τουρκία. Και δεν έκρυψα ποτέ σε αυτή την αίθουσα ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μια πολιτική επάλληλων κύκλων, τις οποίες σας έχω αναλύσει. Και ο δεύτερος κύκλος είναι ο κύκλος της Βόρειας Αφρικής και της ευρύτερης αυτής περιοχής, που συνδυάζει τις άριστες σχέσεις με το Ισραήλ με τις άριστες σχέσεις με πάρα πολλές χώρες του αραβικού κόσμου. Ποτέ, παραδείγματος χάρη, δεν είχαμε τις σχέσεις που έχουμε τώρα με την Αίγυπτο. Ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε τις σχέσεις που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία. Ποτέ. Και αυτά δεν είναι αδιάφορα. Και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το σύνολο του εσωτερικού νομικού πλαισίου αυτών των χωρών, γιατί ελέγχθηκε αυτό ιδίως στη Σαουδική Αραβία. Και σας έχω προλέξει ότι η εξωτερική πολιτική θα επεκταθεί και πέραν της Ινδίας, στις αρχιπελαγικές χώρες που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις για μας, με εμάς με την UNCLOS, στην Αφρική, στην οποία ήδη έχω πάει 6 φορές και στην οποία σας λέω μόνο ότι την τελευταία φορά στη Σενεγάλη, που έγινε επίσης αντικείμενο κριτικής, την ώρα που κατέβαινε το ελληνικό αεροπλάνο, απογειωνόταν από το ίδιο αεροδρόμιο το αεροπλάνο του Πρόεδρου Ερντογάν. Και σας το λέω όχι γιατί αντιδιαστέλνουμε με την Τουρκία, σας ξαναλέω, αυτό είναι λάθος. Αλλά γιατί πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι αν η Ελλάδα προόριστε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει, πρέπει να αναπτυχθεί, να ανοίξει τις δυνατότητές της. Ιστορικά πάντα ήμασταν μια κοσμοπολιτική ανοιχτή κοινωνία. Εμπορευόμασταν πάντα στα όρια του γνωστού μας κόσμου κάθε φορά στις ιστορικές μας φάσεις. Και βεβαίως άκουσα μια κριτική για ελληνικό πλοίο, ελληνικής πλειοκτησίας που φόρτωσε ρωσικό πετρέλαιο. Δεν υπάρχει απαγόρευση εξαγωγής ενέργειας στις κυρώσεις μας, αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που θα καταστήσει τον ελληνικό εφοπλισμό ως απολογούμενο. Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είμαι επίσης σαφής. Πρέπει να συνομολογήσουμε την ανάγκη μιας νέας συνολικής αρχιτεκτονικής. Πρέπει να τη συνομολογήσουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε περιορισμένοι στο στενό μας γεωγραφικό χώρο του νότιου τμήματος της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρέπει να αναπτυχθούμε. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι πρόκληση για την Ελλάδα. Όχι στενού συμφέροντος, αλλά ευρύτερο ερωτήματος ασφάλειας, ας πούμε. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στη χώρα μας, απέναντι στις αξίες που εκπροσωπούμε, απέναντι στις αρχές που εκφράζουμε, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Και μπορούμε να το κάνουμε χωρίς κόμπλεξ μικρομεγαλισμού, χωρίς να παριστάνουμε κάτι που δεν είμαστε, χωρίς να οραματιζόμαστε γεωπολιτικές επεκτάσεις, αλλά προασπίζοντας τις αρχές μας, τα συμφέροντά μας και την οικονομική μας παρουσία, τις εξαγωγές μας, τις επενδύσεις στη χώρα μας, που είναι απαραίτητες για την επιβίωση στον 21ο αιώνα. Καταλήγω. Θα ήθελα να πω ειλικρινά ότι θεωρώ μεγάλο επίτευγμα της εθνικής αντιπροσωπείας και της ελληνικής κοινωνίας το ότι συμφωνίες όπως η σημερινή ψηφίζονται από μια ευρύτατη πλειοψηφία. Ευρύτατη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε περάσει σε ένα στάδιο εθνικής ωριμότητας, απαραίτητης για να επιβιώσουμε. Θυμίζω ότι η εθνική διχασμή, το λέω πάντοτε για να μένει καταγεγραμμένο, η μεγάλη εθνική διχασμή έγιναν γύρω από θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είναι μεγάλο κεφάλαιο για το λαό, για το έθνος, για την πατρίδα, ότι μπορούμε να βλέπουμε τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος μαζί, να ομονοούμε, να δημιουργούμε ένα αραγές εθνικό μέτωπο και να πηγαίνουμε μπροστά. Έτσι θα είναι
η Ελλάδα ισχυρότερη στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.